λακκούδες. Όπου και να κοιτάξεις λάκκους, διαλυμένα μάξα, τα πάντα διαλυμένα. Στον αστερισμό της Λακκούβας στο Ηράκλειο. Οδός Λυσιστράτη στην ευρύτερη περιοχή του Α. Γιάννη Χωστού. Παιδιά, είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα. Η Λακκούβα εδώ στη γειτονιά μας δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι χαμός γίνεται. Δηλαδή, έχουν σπάσει πολλά τάσια εδώ απ' έξω. Αν ξέρετε, είναι το τάσι, είναι το πλαστικό του τροχού. Και στην Παπαπέτρο Γαβαλά που μένω εγώ, άμα θα πάτε, γίνεται χαμός. Οι λακκούβες είναι αμέτρητες, με τους οδηγούς να μαρτυρούν, καθώς είναι αδύνατο να τις αποφύγουν, ενώ άλλοι αντικρίζουν τις ζημιές στα οχήματά τους. Προχτές πέσανε 2-3 μάξα. Το μήνυμά μας ότι πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι. Δεν γίνεται κάθε χρόνο που βρέχει, κάθε χειμώνα να ανοίγουν οι λακκούβες και μετά να έρχονται να τις μπαλώνουν. Σκάβουν σήμερα, βάζουν πίσω, αύριο ξανά το ίδιο. Λακκούβα μεγάλων διαστάσεων, λίγα μέτρα παρακάτω και πλησίων του πρώτου κυκλικού κόμβου στον Άγιο Γιάννη Χωστό, με τις εικόνες να είναι απαράδεκτες και στην οδό Λυγίου. Πρώτα βάζουν την άσφαλτο και μετά σκάβουν να περάσουν τα ηλεκτρικά γαλώδια, τα γαλώδια του ίντερνετ τα λοιπά. Είναι πρόβλημα οργάνωσης και πολιτικής. Όλοι οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι. Λακκούβες κρατήρες και στην οδό Εμπειρίκου, στην περιοχή των Καμινίων. Κατασπάμε τα μάξια μας κάθε μέρα, με το σχολείο απέναντι, να έρθετε εδώ να δείτε τι γίνεται κάθε μεσημέρι, που πέφτουν οι άνθρωποι και ακούς ντάκα ντούκα της Λακκούβας. Και σε όλο το Ηράκλειο, πια σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν έχει εμφανιστεί κανείς, ούτε προεκλογικά νομίζω πέρασε κάποιος να δει τι γίνεται εδώ. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τους ενδιαφέρει μόνο το κέντρο, ο κύριος Καλοκαιρινός. Έχουμε ακούσει καλά λόγια, να δούμε έργα, να περάσει από εδώ, να δει. Ο Δήμος Ηρακλείου, Διεύθυνση Αυτοπιστασίας, με ένα συνεργείο προσπαθεί να κάνει αποκατάσταση σε ένα σημαντικό πρόβλημα διευρυμένο στο σύνολο του Δήμου και στο αστικό περιβάλλον, αλλά και στα χωριά. Οι περισσότερες καταστροφές στο οδόστρωμα της πόλης δεν οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, αλλά κυρίως στις τομές που δεν αφορούν, στις τομές που γίνονται στο οδόστρωμα, είτε από τη ΔΕΗ είτε από τη ΔΕΗ. Βέβαια, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε και σε μια εργολαβία αποκατάστασης αυτών των ζημιών. Και στην περιοχή του Μπεντεβή, λίγα βήματα από την στάση του μίνι μπας, οδηγοί και πεζοί πέφτουν θύματα λακκούβας, η οποία αλλοένα και μεγαλώνει τους τελευταίους μήνες. Εγώ από μια λακκούβα έχω χάσει το γιο μου. Αυτό για να περάσει τώρα το μηχανάκι, τέλος, καπούτ. Λακκούβες έχουμε και στη γειτονιά μας, δηλαδή στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Σε όλους τους δρόμους έχουμε ρημάξει αυτοκίνητα, μηχανάκια, τα πάντα. Εδώ είναι να μην υπάρχουν θύματα. Αρκετοί δρόμοι βρίσκονται σε άφλια κατάσταση, ενώ μόλις ένα συνεργείο της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτοπιστασίας του Δήμου προχωρά στην αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων, ενώ σε επόμενη φάση ο Δήμος θα προχωρήσει σε σχετική εργολαβία.